λοιμόξεων που ήταν σε έξαρση την περίοδο μετά τις γιορτές, δείχνουν τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Στο περιθώριο επιστημονικής ημερίδας στα Χανιά για την επιτήρηση των λοιμόξεων στα νοσοκομεία της Κρήτης, τονίστηκε ότι σημαντικό μέρος του πληθυσμού παραμένει ανεμβολίαστο, γεγονός που εξηγεί τη σταθερή πορεία των κρουσμάτων γρήπης. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Και ο κορονοϊός και η γρήπη και ο συγκητιακός ιός είναι ιοί του χειμώνα. Άρα λοιπόν κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα έχουμε έτσι μια αυξημένη επίπτωση αυτών των λοιμόξεων. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μείωση του κορονοϊού και μάλιστα αρκετά σημαντική το τελευταία εβδομάδα επιτήρησης του Ιανουαρίου. Η γρήπη είναι ακόμη σε ψηλά επίπεδα και θα την περιμένουμε και για το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με την επιδημιολογική επιτήρηση αναπνευστικών λοιμόξεων από τον ΕΟΔΗ την εβδομάδα 15 με 21 Ιανουαρίου, η θετικότητα στο σύνολο των δειγμάτων που ελέγχθηκαν για κορονοϊό παρουσίασε σημαντική μείωση, ενώ κατά 45% μειώθηκαν και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Μείωση καταγράφηκε και στα κρούσματα συγκητιακού ιού, ωστόσο η θετικότητα για γρήπη παραμένει πάνω από το 10%. Αλλά από τα μέσα Φεβρουαρίου, ίσως και εκεί κοντά, μάλλον θα είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα. Θα αρχίσει σιγά-σιγά η υποχώρηση. Σε επιστημονική μερίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με την περιφέρεια, βρέθηκε στο επίκεντρο η επιτήρηση των λοιμόξεων. Ήδη επιχειρείται μέσω της εκπαίδευσης του ιατρικού προσωπικού, ώστε να αλλάξει ο τρόπος χορήγησης αντιβιωτικών στα νοσοκομεία της Κρήτης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα τριετούς διάρκειας, το οποίο βρίσκεται στον πρώτο χρόνο εφαρμογής του. Θα δούμε τις λοιμόξεις τοπικά και θα προσπαθήσουμε μέσω της εκπαίδευσης κυρίως να βοηθήσουμε να βελτιωθεί η κατάσταση. Ένα δύσκολο εγχείρημα. Η λοιμόξη στα νοσοκομεία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η πρόληψη των λοιμόξεων επίσης είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θέλουμε τουλάχιστον να βελτιώσουμε όσο μπορούμε την κατάσταση. Ο καθηγητής παθολογίας και λοιμοξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Δημήτρης Κοφτερίδης, μίλησε για ανάγκη ορθολογικής χρήσης των αντιβιωτικών και αξιολόγησης των παραγόντων ανάλογα με το προφίλ κάθε ασθενούς.